η οποία θα επιμεληθεί τη στήλη μαγειρεύοντας φολεγανδρίτικα της εκπομπής μας, πάντα σε συνεργασία, σύμπραξη με την κόρη της, την Κατερίνα, η οποία θα είναι και παρουσιάστρια της στήλης αυτής. Θα είναι μπροστά σας, θα βλέπετε μια κανονική σχέση μαμάς κόρης στην κουζίνα τους να μαγειρεύουν φολεγανδρίτικα ή τέλος πάντων με τον φολεγανδρίτικα φαγητά ή με τον φολεγανδρίτικο τρόπο. Βέβαια, εδώ να πω για την... Καλησπέρα, βέβαια, Ειρήνη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Ενικός είναι ο Ενικός της οικειότητας και όχι μόνον, της οικειότητας λόγω αγάπης. Καλησπέρα, Κατερίνα. Να πούμε καλησπέρα και στην Κατερίνα. Τώρα, να, εδώ εγώ θα μου επιτρέψετε, θα μου επιτρέψει η Ειρήνη. Η Κατερίνα είναι ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου. Και είναι ένα παιδί το οποίο... επειδή είναι και αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΟΥ, του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, οι περισσότεροι τη γνωρίζετε ούτως ή άλλως, αλλά ή μάλλον οι παλαιότεροι τη γνωρίζετε, οι καινούργοι φίλοι μας θα την μάθετε και στο εξής θα την βλέπετε. Η Κατερίνα, λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τη μικρή ομάδα του τη μικρή χορευτική ομάδα. Εντάξει, δεν είπα, από δύο ετών. Και... Από δύο ετών. Και εξελίχθηκε μένοντας δίπλα μας, κοντά μας, μαθαίνοντας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η μετάβαση από τους προηγούμενους στους επόμενους, χωρίς κενά, χωρίς τρικλοποδιές, χωρίς καπελώματα, ούτε εμείς οι παλαιότεροι είναι πρέπον να αγκιστρωνόμαστε σε μία θέση, αλλά ούτε και οι νεότεροι να βάζουν τρικλοποδιές και να παραμερίζουν τους μεγαλύτερους πριν της ώρας τους, που λένε και στο νησί μας. Αυτή είναι, λοιπόν, η μετάβαση, η ομαλή. Και εγώ είμαι πολύ υπερήφανη, διπλά υπερήφανη, γιατί ένα δικό μου παιδί είναι η διάδοχη κατάσταση. Και ένα δικό μας παιδί. Και δικό μας παιδί, ναι. Να, δικό μου και δικό μας. Παιδί, λοιπόν, εντάξει. Και μετά από αυτά, αφού είπαμε όλα αυτά, γιατί τώρα θα περάσουμε να πούμε και δύο πράγματα. Μαρίνα, πάλι... Ναι, είναι αυτό με το κινητό που πρέπει να θυμηθούμε, να έχουμε τα κινητά στο αθόρυβο. Δεν είναι τυχαίο, κορίτσια, το γεγονός ότι σήμερα σας φέραμε εδώ, γιατί... Και να προλογίσουμε, βέβαια, να προοικονομήσουμε τη συνεργασία μας στη στήλη μαγειρεύοντας φολεγανδρίτικα, αλλά και γιατί την Κυριακή, Μαρίνα, είναι... Η γιορτή της μητέρας. Έτσι. Θα σου ευχηθούμε από τώρα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Σε όλες τις μαμάδες. Εδώ θα μας επιτρέψετε όμως να προσφέρουμε... Τα πρώτα λίγο θα συγγνώμη, Κατερίνα μου, συγγνώμη που το κάνουμε εμείς πρώτα. Μη συγκινήσατε τώρα, τα πρώτα λουλούδια. Ναι, συγγνώμη, πρέπει να γίνει. Τώρα κανόνεις τι θα κάνεις την Κυριακή. Τώρα πρέπει να σκέψεις. Δεν σε φοβάμαι, Κατερίνα. Μια χαρά και ιδέες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη μητέρα σήμερα. Ναι, για τη μητέρα. Για τη μητέρα σύμβολο, τη μητέρα πρόσωπο. Είπαμε ότι η μητέρα ως σύμβολο αποκτά το νόημα, αποκτά το νόημα το οποίο δίνει ο καθένας από εμάς σε αυτό το πρόσωπο. Ως επιτοπλίστων, η μάνα είναι κάτι ιερό, έτσι δεν λέει και έτσι δεν λέει και ο λαός μας, αυτό δεν λέμε. Είναι... Και το ποιηματάκι το που ξέρω από, ναι, από μικρά παιδιά. Ναι. Θα μάνα... ναι, αυτό συνήθιζε να μας το λέει ο πατέρας μας. Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Μάνα ακούς σε κάθε μέρος, ο τι όνομα γλυκό. Αυτό νομίζω τα έχει όλα αυτό μέσα. Αυτό έβαζε ο δάσκαλος και το λέγαμε. Ο δάσκαλος της Ειρήνης ήταν ο πατέρας. Ο δάσκαλος, ο Γιώργος Καριστιάς. Γιατί μας έλεγε, σε γιορτές. Πάντα μας έλεγε ότι η μάνα είναι ό,τι πιο ιερό. Θα ξεκινήσουμε... Θα πούμε όμως και για τη μάνα... Εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει και η μάνα Μύδη, αλλά αυτό είναι, ναι, η εξαίρεση. Είναι, ναι, είναι η άλλη, σκοτεινή πλευρά, η σκοτεινή πλευρά. Αλλά θα μιλήσουμε και για τη μάνα της Φολεγάνδρου. Για τη μάνα με το φως. Ναι. Τη μάνα με τη θετική σημασία. Τη μάνα... Έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στην τέχνη, είτε στην ποίηση, είτε στη λογοτεχνία γενικότερα, στη ζωγραφική, στη γλυπτική, πιετά... Ναι.
Μικελάντζελο, του Καβάφη η ποίηση, του Άγγελου Σικελιανού η ποίηση, Μήτυρ Θεού, ύμνος τη μητέρα, μάνα, φύση και Παναγία. Τέλος πάντων, επειδή όμως έχουμε εδώ τα κορίτσια, εγώ θα έλεγα περισσότερο να μιλήσουμε πρώτα για τη μάνα της Φολεγάνδρου και για να το συνδέσουμε και να το συνδυάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τη μάνα της Φολεγάνδρου από το χθες μέχρι το σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε να το πω έτσι όπως το έχω σκεφτεί εγώ, να απευθυνθώ στην Ειρήνη. Να μας πει η Ειρήνη. Ναι, λοιπόν. Ναι, εκείνο το οποίο είχα κατά νου, συζητώντας και με την Κατερίνα, είναι ότι εσύ, Ειρήνη μου, ας πούμε ότι βίωσες, έζησες καλύτερα να πω, στο μεσοδιάστημα, στο μετέχμιο δύο εποχών, δηλαδή της παλαιότερης και της νεότερης. Τι θέλω να πω με αυτό. Για τα δεδομένα της Φολεγάνδρου, όταν εσύ παντρεύτηκες, ναι, ήσουνα μεγάλη. Ναι. Έτσι. Πόσο ήσουνα? 23, 24. Για τα σημερινά δεδομένα όμως, μικροπαντρεμένη. Ναι. Λοιπόν, έχει ζήσει όμως και ως κόρη μάνας Φολεγανδρίτισσας. Οπότε, αν έχεις να μας πεις έτσι μερικά πράγματα τα οποία θυμάσαι από τη μαμά σου, οτιδήποτε, πώς ήταν η μαμά της Φολεγάνδρου εκείνα τα χρόνια. Ποιες ήταν οι ευθύνες της, ποια ήταν τα πράγματα. Αυστηρή. Ναι. Οι μανάδες ήταν πολύ έπρεπε. Αυστηρές. Ναι. Δεν τυχαίο. Προσπαθούσε να με μάθει νοικοκυριό, mm-hmm, να μαγειρεύω, όλα το αυτά. Να κάνει και επίσης, ναι, συνεχίζεται έτσι. Ναι. Γυναίκα, αλλά... Άρα έχεις καλή δασκάλα. Άσε την Ειρήνη να συνεχίσει, για πες. Αλλά όμως ήταν και μια υπέροχη μητέρα. Mm. Ναι, έχω μνήμες κι εγώ. Και γιαγιά. Βεβαίως θα πεις, θα παίρνεις το λόγο. Συζήτηση, κορίτσια, είμαστε πολύ. Είμαστε καλά, φίλες και φίλοι, είναι εδώ τέλεια. Έχουμε μια γυναικεία συζήτηση. Περιμένουμε να μας πει και είναι οι μνήμες της, γιατί ναι, εμείς είμαστε τώρα άλλες εποχές κόρες. Ναι. Που είχαμε, και σε άλλες συνθήκες. Ναι, και σε άλλες συνθήκες. Με άλλες συμβάσεις. Πιο εύκολες για μας, πιο δύσκολα και είναι τα χρόνια γιατί, και να σας μεγαλώσει κιόλας. Εννοείται. Ναι. Είσαι, είσαι μοναχοπέδι, Ειρήνη, έτσι. Μοναχοπέδι. Και μοναχοκόρη και μοναχοπέδι. Κάτι το οποίο για την εποχή ήταν. Συνήθως τα παιδιά ήταν έτσι, οι οικογένειες με περισσότερα, ναι, παιδιά. Πολλά παιδιά. Ωραία, για πες μας για τη μαμά σου λοιπόν αυτά που μας έλεγες, να σου μάθει νοικοκυριό, να. Βέβαια. Να σε κανακέψει που σε νοένα. Τι τραβούσε, δεν έτρωγα τίποτα. Αυτό. Και τι δεν μου φτιάχνε. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μετά είχατε και εμένα να περάσουμε. Μετά και εσύ και παίζαμε με τα γατάκια για να φας. Το είπα, το είπα. Μα ήταν ο πρόεδρος σου δασκάλα στη φιλοζωία. Μα το είπα, φίλες και φίλοι, σας είπα. Είναι εκείνη η οποία με μίμησε στα της φιλοζωικής στάσεως ζωής. Για πες λοιπόν, Ειρήνη. Δύσκολη ζωή. Ήταν πολύ ωραία χρόνια, τα αναπολώ εκείνα τα είχαμε χρόνια. Είχαμε και μια θόλη. Ακούγεται, παρόλο είναι, έτσι. Που είχαμε. Και λίγο πιο κοντά. Ναι. Υπήρχαν και στερήσεις, βέβαια. Ναι. Υπήρχαν και στερήσεις, αλλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Ναι. Ήταν και απομονωμένη. Ήταν δύσκολη και η πρόσβαση. Ακριβώς, δεν ήταν και η πρόσβαση. Και τα προβλήματα φαντάζω τότε. Τώρα υπάρχουν το μικρόφωνο κοντά σου, Κατερίνα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Κανονικά, ναι, βέβαια. Και δεν θα υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν θα βρίσκονταν να λύσουν τότε. Ήταν. Πιο δύσκολα τα χρόνια. Πιο δύσκολα γιατί δεν υπήρχαν ούτε ανέσεις. Δεν υπήρχαν, δεν έβρισκαν. Καράβια, ούτε ηλεκτρικό. Πρώτα απ' όλα δεν είχαμε ψυγείο. Σωστά. Ψυγείο βασικό. Δεν είχαμε ρεύμα. Δεν είχαμε ρεύμα, ναι. Δεν είχατε συγκοινωνίες. Δεν είχατε γιατρούς, δεν είχατε σχολεία. Σκέψω ότι η μητέρα μου γεννήθηκε μέσα στο ατμόκλειο. Στο Μοσχάνθη. Στο Μοσχάνθη, ναι. Ναι, κάτι ξέρουμε και αυτό. Γεννήθηκε σε πλοίο, ε. Επλό. Δεν πρόλαβε η μαμά να έρθει. Στον Κάβο Ντόρο. Ακούνε, τι να πω. Τώρα, κάποιοι που ακούν και ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, θα πούνε κουνημένοι. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς. Κάποιοι που το ακούνε και έχουν μυαλό και θα πούνε ότι πόσο δύσκολα χρόνια, πόσο δυνατές οι γυναίκες που να ξεκινάει μια γυναίκα τιμόγεννα από τη Φολέγανδρο για να πάει Αθήνα να γεννήσει και σκοπό να έρθει. Για να μην προλαβαίνει, γιατί αργούσε ο καράβι να περάσει. Ναι. Γιατί
δυνατές γέννησε στη Φαλέγανδρο, όμως κάτι συνέβη και έφυγε ο γιατρός εκτάκτης και φύγανε μαζί του. Ο Παπαγιανόπουλος. Πάλι καλά που ήταν και ο γιατρός μαζί του. Ο Παπαγιανόπουλος. Ο Παπαγιανόπουλος. Αυτός. Και μας έχει καλύτερα. Εδώ να πούμε ότι είχε έρθει ο εν λόγω γιατρός και επιστήμονας καταπληκτικός, σπουδαίος, σωτήρας, ναι, ως εξόριστος, πολιτικός εξόριστος, και σε αυτόν οφείλω και εγώ τη ζωή μου. 6 μηνών, ναι, είχα αρρωστήσει με κοκκίτη, είναι γνωστό στη Φολέγανδρο, ναι βέβαια, το παιδάκι του δασκάλου δεν είχε ζωή. Και να πάλι η μάνα ηρωίδα, η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά η μητέρα μας. Μια κοπέλα πάλι ανάποδα που έφυγε αντίστροφη, από την Αθήνα. Αντίστροφη πορεία. Ναι. Και ήρθε, παντρεύτηκε και ήρθε στη Φολέγανδρο. Αυτό είναι μια κοπέλα δύσκολα που είχε μεγαλώσει στην Αθήνα με τα ανέστης εποχής. Της εποχής, ναι, ήταν και μια εικονική. Και σε ένα μέρος που δεν είχε γιατρό, δεν είχε παιδίατρο, δεν είχε τίποτα από όλα. Τι παιδίατρο, δεν είχε γιατρό. Τελεία. Ο Παγιανόπουλος, αυτόν και ο οποίος... Συγγνώμη, να μιλάμε για πάνω στην άλλη. Και ο οποίος αυτός γιατρός, για λόγους συγκυριακούς βρέθηκε εκεί, δηλαδή και έμεινε. Θα μπορούσαμε και να μην τον είχαμε, αλλά έμεινε χρόνια, ναι. Και έπρεπε να προσαρμόσει τη ζωή της και να μεγαλώσει τα παιδιά της σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από ό,τι είχε μάθει. Πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα είναι δύσκολο για έναν Αθηναίο να φύγει, να πάει να μείνει στη Φολέγανδρο. Μάλλον τότε που δεν υπήρχαν. Ούτε ανέσεις, ούτε ίντερνετ, ούτε ηλεκτρικό, τίποτα. Ωραία. Τώρα ακόμη και τα δύσκολα. Ωραία. Φατική χρήση της γλώσσας. Εντάξει. Το λέω για να το πω. Για να πάω να ρωτήσω τώρα την ίδια. Δηλαδή, αφού λέμε ότι ανέσεις δεν υπήρχαν, στερήσεις, δύσκολα χρόνια. Να δούμε και αυτή την πτυχή της μάνας της Φολεγανδρίτης σας και όχι μόνο, της Κυκλαδίτης σας εν γέννη, γενικότερα. Είχανε μια ευρηματικότητα, έτσι, επινοούσαν πράγματα από το τίποτα να κάνουν κάτι, από το καθόλου, το καθόλον, και, δηλαδή με το τίποτα, ναι. Εμένα η μαμά μου, αυτό θέλω από ό,τι μου έχει πει βέβαια, ναι, βέβαια. Οπότε δεν ήξερα τι κάνει, έβαζε αλεύρι στο φούρνο, μάλιστα, το έψινε, βάζανε και λίγο λαδάκι μέσα και το κάνει κρέμα. Τι λες? Αυτή ήταν η κρέμα που έτρωγα εγώ όταν ήμουν μικρή, δεν υπήρχε εκεί το φλάουρ και τέτοια. Και από αυτό ζήτησε ο Παπαγιανόπουλος να ταΐσουν, γιατί είμαστε συνομήλικες με την γόρη του, τη μεγάλη, τη Βένια. Ναι. Ζήτησε ο γιατρός τη μαμά μου να του φτιάξει αυτό, να ταΐζει και το παιδί του. Μάλιστα. Α, δεν το ήξερε προφανώς. Δεν θα το ήξερε σαν συνταγή ο Παπαγιανόπουλος. Όχι, βέβαια, όχι. Αυτό ήταν στη Φολέγανδρο το κάνανε αυτό. Ό,τι υλικά είχαν. Ναι, βέβαια, αυτό το ήξερε. Παιδιά, εντωμεταξύ συγκλονισμένη τώρα. Αυτή ήταν η κρέμα μου, ναι. Μάλιστα. Αυτά έρχονται από την αρχαιότητα. Γιατί όλα αυτά, πού τα ξέρετε. Πλακούνται σαπλή, πιο σύνθετη. Και το γεγονός ότι η μάνα της Φολεγάνδρου, γιατί θα πούμε, είχε και την ευρηματικότητα αυτή, είχε όμως και τη διαχείριση του νοικοκυριού, έτσι. Δηλαδή, οικονόμος στο σπίτι ήταν η μαμά, μητέρα, γυναίκα. Ναι. Για πες. Εντάξει, ο μπαμπάς στα χωράφια, στη δουλειά και αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, η μαμά να φροντίσει την αποθήκευση. Τι, για πες, Ειρήνη. Α, ναι. Πες μας, είχαμε το κελάρι. Ναι, για πες. Είχαμε το κελάρι που με αποθηκεύαμε εκεί το σιτάρι μας. Το λάδι, το κρασί. Τη φάβα μας, ναι, το λάδι, το κρασί, όλα τα όσπρια γενικά βέβαια. Mm. Τα σίκα. Ωραία πράγματα. Τα σίκα που τα ξεραίναμε. Και με αυτά τα υλικά προσπαθούσε η μαμά να έχει μια ποικιλία τροφή εκείνα τα χρόνια, γιατί ήταν φτωχά τα υλικά. Ό,τι έπαιζε ο τόπος. Είναι η λογική σπόβερα κουτσίνα της Ιταλικής, αυτό έτσι. Ναι, εντάξει. Την άνοιξη τη ροκομάγατε, όπως λέμε και εμείς στο νησί. Φτιάχνω τα τυριά. Εσείς τα είχατε όλα τα χρόνια, μπορείτε να φάτε και το. Κάθε εποχή είχε τα δικά της. Δεν τα είχαμε όλο το χρόνο όλα. Έτσι, αυτό το θυμάμαι το έλεγε ο μπαμπάς μου, ας πούμε. Ο μπαμπάς ήταν και πιο μεγάλος, βέβαια, αυτόν είχε δάσκαλο άλλα χρόνια. Ακόμη και το κρέας, περιμέναμε να σφάξουν το Σάββατο, να πάνε να πάρουμε, εκείνα να μαγειρέψουμε, εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε ρεύμα και δεν είχαμε ψυγείο. Φαντάσου πιο πάνω. Να μαγειρέψουμε για την Κυριακή και να το τσιγαρίσει. Το άλλο να το κάνουμε μεσοβδόματα, να ξαναπάμε για να κρατήσει. Μάλιστα. Αλλιώς πώς θα το διατηρήσεις. Και όταν... Τέλος πάντων, είχατε τα
κρεατικά σας, ας πούμε τα Χριστούγεννα, υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να κρατήσετε, έτσι, σωστά. Α, πώς... ναι, τα χοιρινά. Για... Ναι, για πες. Τα χοιρινά αυτά τα παστώναμε με αλάτι. Και σύγκλινα. Και όχι μόνο. Και τα σύγκλινα, αλλά και ομό κρέα με αλάτι. Για να το διατηρήσεις πολύ καιρό, το με πολύ αλάτι. Με πολύ αλάτι. Αλλά και κάναμε και τα σύγκλινα, ναι. Τα σύγκλινα. Μην τολμήσω να ρωτήσω αν θα μας φτιάξεις την εκπομπή. Να φτιάχνω εγώ. Το ξέρω, το ξέρω. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι εδώ έχουμε ένα θησαυρό, ένα διαμάτι. Ξέρω τι σας έχω φέρει και ξέρω τι θα σας δώσω. Καλά, εγώ δεν τα τρώω έτσι. Ναι, εγώ είμαι άλλη φιλοσοφία. Αλλά ξέρω ακριβώς τι άνθρωπο σας έχω φέρει στις οθόνες σας και στα σπίτια σας. Σας έχουμε φέρει, σας έχουμε φέρει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπρεπε για να την πείσω. Εντάξει, γιατί η Ειρήνη δεν είναι ένας άνθρωπος. Υπερβολές τώρα. Καλά, καλά. Δεν αρέσκεται στο να βγαίνει μπροστά. Όμως εδώ θα πρέπει να κάνω και μία παρένθεση, θα μου επιτρέψετε. Έχει γαλουχήσει έτσι και τα παιδιά της. Παρόλα αυτά, ξέρουμε τι θα σας δείξουμε, τι θα σας προτείνουμε για να φάτε. Και πώς εδώ να ευχαριστήσω και την Κατερίνα. Γιατί αυτό, ακριβώς είναι. Και μπορείτε να τα φτιάχνετε όλα αυτά, όχι μόνο τα και εδώ, να αυτό ακριβώς, θα σας μάθει να ψαρεύετε και δεν θα σας δώσει μία φορά ψάρι. Και εδώ πέρα να ευχαριστούμε και την Κατερίνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε συντονισμένη δράση τρίο για να πείσουμε την Ειρήνη μας να σταθεί μπροστά στην κάμερα. Η Ειρήνη είναι στα μετόπισθεν. Και να, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και επειδή και το άλλο της κορίτσι, το μεγάλο μας κορίτσι, η Μαργαρίτα, η μεγαλύτερη αδερφή της Κατερίνας, που και αυτή είναι, γιατί η οποία είναι και αυτή μέλος του Σύριου, στη χορευτική ομάδα, και δραστηριοποιείται και στην εστίαση, όχι μόνο στην, και στην εστίαση, έχει γενικά φέρει... Γενικά δραστηριοποιείται, είναι πολύ δραστηριό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Την καλησπέρα μας τη Μαργαρίτα, να το πούμε. Ναι, η οποία έχει φέρει πολύ δημιουργικά τις γεύσεις του χθες, τις φολεγανδρίτικες, ναι, στο και σήμερα, με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, στα δύο. Δύο έχει. Ναι, δύο, δεν είναι κάτω. Εντάξει, είναι πιο κρύα πιάτα. Εντάξει. Το αυτοκουλίδι και λεωθένα έχει το εστιατόριο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε... ναι, και να πούμε εδώ και... Είναι ο γαμπρός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όχι, είναι να σοβαρευτούμε και να πούμε ότι όντως και ο σύζυγός της, ο Διονύσης Παπαδόπουλος, είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά την παράδοση, αγαπάει τα της Φολεγάνδρου, τη Φολέγανδρο πολύ, και όσο... μαζί έχουν κρατήσει το χρώμα. Ειρήνη, εσύ είναι το πατρικό σου, ήταν Παπαδοπούλου. Ναι. Πώς θα κάνετε το χρώμα. Χάρηκα. Έλατε. Όταν έμαθα. Οκ, κλείσε το όνομα στο σπίτι. Πάρα πολύ χάρηκα. Είναι Νικόλαος κιόλας. Α, ωραία. Εντάξει. Τον παππού της. Ναι. Μια χαρά, ναι. Εντάξει. Έκανα Παπαδοπούλου, δεν είναι λίγη. Ναι, αλλά είπαμε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η εικόνα του κελαριού, αυτό εδώ. Ναι, ωραία. Δείξτε το, Μαρίνα, σε παρακαλώ. Ναι. Είχε και το τζάκι που μαγειρεύαμε. Η παροστριά. Η παροστριά. Αυτό εδώ είναι η παροστριά. Ναι. Αν φαίνεται καλά. Που βράζει το γάλα, έτσι, και τυροκομμάτι. Ναι, εδώ τυροκομμάτι. Και εδώ είναι εδώ που κάνουμε τα τυριά. Ξεμανουρίζει. Ξεμανουρίζει κιόλας. Τι είναι αυτό το ξεμανουρίζει. Σουρώνει τη μανούρα. Τη μανούρα μέσα στο τυροβόλι. Που τα φτιάχνουν από καλά, από βούρλα, από πού τα φτιάχνουν. Ναι, αλλά τώρα πια. Δεν τώρα πια υπάρχουν πλαστικά. Ναι. Η θεία η πολύ δεν έδωσε. Ναι, η κουμπάρα μας. Ναι. Να, αυτή ήταν μια δουλειά που έπρεπε να την κάνει η μάνα στο σπίτι, η νοικοκυρά. Αυτό. Εγώ αυτή δεν την έκανα ποτέ. Εσύ όχι, αλλά όμως οι πιο πολλές γυναίκες στο νησί είχαν όλες τις δουλειές του σπίτι. Δεν ήταν μόνο μανάδες. Έπρεπε να κάνουν τα τυριά, να φτιάξουν τα όσπρια, τα πάστα. Δηλαδή, όλο το νοικοκυριό, όλη τη λάτρα του σπιτιού την είχε η μάνα. Από πατέρα στα χωράφια. Επειδή ο πατέρα μου ήταν ζω. Στην οικοδομή, ναι. Δεν είχαμε. Έχουμε κτηνοτροφία έτσι και πολλά. Ναι. Δεν είχαμε. Ναι. Κάτι στο σπίτι είχαμε. Ναι. Του σπιτιού. Αλλά πιο πολύ όμω φολεγάνδρη. Έχουμε πει ότι ήταν από του καλύτερου πετράδε λιθοξόου έτσι εκεί με τι ξερολιθιέ, ο Θεό Τζάνι. Και ένας από τους δύο καλύτερους παστελάδες του νησιού. Αυτός και ο Απόστολος ο Καριστιναίος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Και, να, τώρα το βλέπετε. Το παιδικό χρόνο το Θεό Τζάνι να κερνάει σε γάμους και βαφτίσεις με το παστέλι μου. Μπουκές, μεράκι, το θυμάμαι. Δηλαδή είναι αυτό που. Είναι αυτές οι σκιατέλες το παστέλι. Που γεννάγανε γύρω-γύρω. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, συγχωρήστε μας τα αυτοαναφορικά σχόλια. Αλλά νομίζω, άποψή μου είναι δηλαδή, ότι την παράδοση, την προσεγγίσεις
καλύτερα, όχι περιγραφικά εξ αποστάσεως, αλλά αναπολώντας την και ζώντας την, αναβιώνοντας την με τις μνήμες, με τις συζητήσεις, πραγματικά. Εδώ, τώρα, μυρίζει φολέγανδρο. Βέβαια. Δεν μυρίζει φολέγανδρο, τη φολέγανδρο δεν έχεις μυρίζει. Μυρίζει φολέγανδρος ή μυρίζει κάτι από φολέγανδρο. Λοιπόν, και να πάλι, βλέπεις, η μάνα η οποία διαχειρίζεται τα του οίκου, κατάλοιπο της αρχαιότητας, και βέβαια της μητριαρχικής κοινωνίας, ναι, και δεν είναι μόνο από την Κρήτη αυτό, αλλά από πού, Κατερίνα, να δούμε αν έχει μάθει, από πού και όχι μόνο, ναι, έτσι, μπράβο Κατερίνα, να τα λέμε και αυτά, γιατί, ναι. Ενώ η πυρωτική Ελλάδα κυρίως ήταν ανδροκρατούμενη και πατριαρχική. Να το πω πάλι, Σμύρνη χείος, μάλλον Σμύρνη βουρλά χείος φολέγανδρος. Αυτό έχει, τα νησιά όλα έχουν τη μητριαρχική, την γυναίκα πολύ ψηλά. Έχει λόγο στην οικογένεια, ναι, η γυναίκα. Φυσικά. Ενώ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ο άντρας και η γυναίκα θα μιλήσει αν μιλήσει. Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα εδώ πέρα. Ναι. Και κάτι με το σπίτι, που το σπίτι το αφήναν στην κόρη, περνούσε στην κόρη, πρικίζαν το κορίτσι, πώς πήγαινε. Στην φολέγανδρο, όχι. Τι? Το σπίτι, το πατρικό, πήγαινε σε γιο. Σε γιο. Ναι. Αλλά φροντίζανε και για τις κόρες όμως, νομίζω, κάπως να είναι κάτι. Να, δηλαδή, ναι, η κόρη δεν ήταν της, αυτό. Ναι, 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 ο θεσμός της πρίκας ισχυρός και πρικιζότανε το κορίτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να έχει την αρχή, όχι με στο πατριαρχικό πλαίσιο. Ναι, στο αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο άντρας, όταν παντρευόταν ένα ζευγάρι, πρέπει να έχει το σπίτι. Ναι. Ενώ, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έλεγε ότι πρέπει να έχει σπίτι για νερό. Εκτός και αν είχαμε την επίκληρο κόρη και τα λοιπά, όπως ας πούμε στην περίπτωση όπως τη Σιρήνη. Ναι. Αλλά συνήθως ο άντρας. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αλλά ο θεσμός της πρίκας είχε την έννοια του να στηρίξουμε και το κορίτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση όμως να δοθεί στο αγόρι και να μην στηριχθεί και το κορίτσι. Αυτό, γι' αυτό είναι ο ρόλος της γενικά γυναίκας. Στη περιουσία, στα χωράφια, όλα. Είχα μερίδιο. Ναι, έπαιρνε και η κόρη. Το μερίδιό της. Όχι, ευτυχώς δεν είχαν αυτό το παιδί και το παιδί, κορίτσι. Το παιδί τα παίρνει όλο και το κορίτσι. Ναι, ναι, το παιδί και το κορίτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Αυτό ναι. Ευτυχώς. Είναι όλα παιδιά. Είναι όλα παιδιά. Έτσι, έτσι. Εσύ, Ειρήνη μου, τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, που έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, βλέπεις νέες μανάδες, δεν μου πεις δεν θα κρίνεις, αλλά βλέπεις αλλαγές, τουλάχιστον από τις συντοπίτησές μας, στον τρόπο που λειτουργούν στην κοινωνία της φολεγάνδρου. Δηλαδή, το πώς μεγαλούν τα παιδιά τους. Οι νέες μανάδες έχουν διαφορετικό τρόπο, εννοείται. Ναι, τελείως. Τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν θα κρίνουμε αν είσαι καλύτερα. Όχι, βέβαια, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Αυτό θεωρείς ότι είναι αποτέλεσμα και της σύγχρονης ζωής, βέβαια, γιατί είναι και ευκολίες περισσότερες. Έχουν όπλα στα χέρια τους, έχουν εργαλεία στα χέρια τους που μπορούν να τους κάνουν. Τα μέσα, τους τρόπους. Ναι. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, κάποιες ομοιότητες με την δικιά σου γενιά στα παιδιά. Ελάχιστες. Άρα τελικά είναι η εξέλιξη της εποχής που αλλάζει και τον τρόπο που μεγαλώνουν οι μανάδες στα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα. Αυτές τις Λέω, συγγνώμη και λέω, γιατί λέω συγκεκριμένα για τη φολέγανδρο, γιατί κακά τα ψέματα και καλή αλήθεια, στο νησί οι ρυθμοί δεν είναι τόσο πιεσμένοι όπως στην Αθήνα. Δηλαδή δεν μπορούμε να. Δεν συγκρίνω εγώ το μεγάλο με το δικό σου. Δεν είναι πιεστική. Ούτε πιεσμένη, ούτε πιεστική. Ναι, σωστά. Με μια γυναίκα που είναι στην Αθήνα, που μένει στην Αθήνα, που δουλεύει στην Αθήνα, πολλές ώρες από το σπίτι της, εδώ είναι άλλοι ρυθμοί. Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Εκεί είναι. Όπως και το ακόμα κάνουμε. Και οι αποστάσεις. Ακόμα οι αποστάσεις είναι τίποτα. Είναι πιο χαλαρή. Πολλές από τις νέες μανάδες ασχολούνται με τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε αυτό ήθελα να σου το μισό χρόνο δουλεύουν. Το μισό χρόνο δουλεύουν, τον άλλο μισό χρόνο δεν δουλεύουν. Ναι, δεν. Όχι, εντάξει, τίποτα. Δεν είναι. Και κάτι πιο λέω μήπως έχουν κάποια στοιχεία από τις παλιές, ας πούμε. Που καλά, σίγουρα έχουν, αλλά. Εγώ όσο, επειδή ζω αρκετά τώρα, ναι, εκεί βλέπω μεγάλες διαφορές. Πού τις βλέπεις αυτές τις διαφορές, Ειρήνη, δηλαδή στον τρόπο που τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους συγκεκριμένα, στο πόσο κοντά είναι οι γονείς με τα παιδιά. Κοντά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι κοντά, όμως. Με ποιον τρόπο όμως είναι κοντά. Ελευθερία, αυτό ήθελα να πω. Έχουν μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή, πόσο. Εμείς δεν είχαμε. Ναι. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια και όλες. Εκεί ήταν ο πατέρας και η μάνα και το παιδί. Ναι.
Δηλαδή λιγότερο φίλοι, περισσότερο γονείς και παιδί. Αυτό θέλω να πω. Όμως κάτι και εκείνα τα χρόνια, επειδή ήταν και άλλες ηθικές της εποχής, λέγανε το παιδί να μην είναι αυτό, ναι. Γιατί να μην συζητηθεί, είναι και κορίτσια, ναι. Άμα ακουστεί, έτσι το γνωστό, άμα ακουστεί, ναι. Οπότε, ή να μην δώσει ναι. Σχόλια για να το σχολιάσω. Και αφού έδωσε την πάσα, θα το ρίξω τον μπαλάκι στην Κατερίνα τώρα, από την άλλη πλευρά. Ωραία. Λέει αυτό η Μαρίνα. Εσύ... ναι, αλλή μόνο. Εσύ ως παιδί αυτής της μαμάς, η οποία ήταν στο μετέχμιο των δύο εποχών, πώς βίωσες, γιατί εσύ και η αδερφή σου βέβαια, εντάξει, η Μαργαρίτα δεν είναι εδώ για να τη ρωτήσουμε, εσύ πού εντοπίζεις, πώς βίωσες αυτές τις διαφορές, δηλαδή έχοντας γνωρίσει και τη γιαγιά σου, την αείμνηστη τη θεία Γιαδέντα. Και πολύ με τη ναι, και είχες δει πώς ήταν η σχέση της γιαγιά σου με τη μαμά σου. Ωραία. Και αντίστοιχα η δική σου με τη μαμά, με σένα. Πώς. Ναι, τι διαφορές βλέπεις. Ναι. Ευτυχώς που η μητέρα μου, αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην επαρχία, είχε. Τα μυαλά της ήταν πολύ ανοιχτά. Ναι, πολύ αυτό καλά. Το έχουμε διαπιστώσει. Αυτό ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, ας πούμε και από τον πατέρα μου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πιο ανοιχτή η μαμά. Ναι, ήταν πιο ανοιχτή. Για παιδί της επαρχίας. Δεν ήταν τόσο. Αυτό πιστεύεις ότι οφείλεται στον τρόπο που τη μεγάλωσε η γιαγιά σου. Δηλαδή, είχε πει ότι παιδί μου. Ναι, να είσαι πιο ανοιχτή στα μυαλά, δηλαδή στις ιδέες και αυτά. Αυτό παίζει ρόλο και γονείς. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ιδίως εκείνα τα χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο στη γενιά σου. Οι πιο πολλές συμπατριώτισσες μας, συγγνώμη, είναι γυναίκες. Κλεισμένες, ναι. Δηλαδή... Και τότε δεν υπήρχαν και τώρα που φεύγουν να σπουδάσουν. Όχι, 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 τίποτα. Εγώ επειδή... Καμία σχέση. Ναι. Έτσι. Οπότε μπορεί να... Ούτε ο τουρισμός. Δεν σπουδάσανε, μπορεί να μην ήταν τόσο αρκετά. Δεν έχει να κάνει. Πιο... Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Έχει να κάνει και από το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό από το σπίτι. Εννοείται από το σπίτι. Τι σου έχει περάσει ο γονιός. Και με τα εγγόνια τους. Ναι. Ναι. Είχαν τελείως άλλη συμπεριφορά από ό,τι είχαν με μένα τότε. Ναι, καλά, πιο αυτό καλά, πάρει. Καλά, πάντα, πάντα συμβαίνει αυτό. Ο αυστηρός γονιός γίνεται χαλαρός. Εμείς τρώγαμε και παππούς. Τι εννοείς, κατά να κάτσε. Αυτό είναι κάτι. Αυτό είναι κάτι. Ναι, γιατί τη μητέρα μου δεν τη άρεσε καθόλου το αυγό και την κίνηγα για μου να φάει αυγό. Αχ, να το. Ενώ εμένα, ας πούμε, το χτυπητό αυγό, το κλασικό που κάναμε. Μήπως εσύ είσαι παιδάκι τη στιγμή, το έχει ψάξει. Είδε πώ ακινά. Εσύ, ατρογέ. Με το ζόρι. Το ξέχασε. Καθόλου. Εμένα δεν μέχρι που ανακάλυψα τι ήταν. Κυριολεκτικά την κίνηγα. Ενώ εγώ τρελαινόμουν. Οπότε έβγαλα πάνω σε όλο το άχρηστο. Φάγει όλο το βγάζει και έβγαλε το αυγό στην Κατερίνα, το χτυπητό. Εγώ το μικρότες βέβαια εννοείται. Ναι, εγώ το έτρωγα, εγώ το έτρωγα εν αγνία μου. Της λένε κρεμούλα, κρεμούλα, γλυκιά ήταν, σου λέει ωραία, κάποια στιγμή κατάλαβε τι ήτανε. Και εκεί τελείωσε. Η σχέση μου με τα αυγά είναι ανύπαρκτη. Οπότε επειδή έτρωγα κάποια πρόεδρο την πιλέρα μου, η γιαγιά μου το ευχασιότανε. Κάθε φορά που πηγαίνει ένα φολέγανδρο, έβγαζε 2-3 κιλά. Να πάλι καλά που. Καλά, εντάξει, δεν ρίξει την ανάγκη από μικρή. Εγώ πλευρό είμαι που σε θυμάμαι. Αλλά σκέψου τώρα ότι πήγαινε εκεί και σαν παιδάκι έτρεχα με τα ξαδέρφια, ξέρει και πάλι έπαινα κιλά. Εντάξει. Δηλαδή... Αυτό που ήθελε η Ειρήνη να κάνει. Να πάρει κιλά η Κατερίνα. Ναι, ναι, γιατί ήταν πάντα πολύ. Πάντα δυνατούλα. Εξακολουθεί να είναι. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Ξέρει, η μητέρα μου είναι. Το έχει και η γιαγιά μου αυτό, θεωρώ. Για πε. Δεν είναι από αυτές που θα σας χαϊδέψουν, να σε πάρουν αγκαλιά. Σου δείχνουν με την αγάπη τους, δεν λέω. Πολλές αγκαλίτσες και φιλιά. Αλλά αγκαλιά και φιλιά, ούτε η γιαγιά μου το έχει αυτό. Με άλλο τρόπο δείχνουν με την αγάπη μας. Νομίζω ότι ο παππούς έκανε λίγο παραπάνω. Ο παππούς έκανε λίγο παραπάνω. Αυτό ήταν γενικότερο χαρακτηριστικό στην κοινωνία της Φολεγάνδρου. Γενικό όχι μόνο. Ναι. Η μαμά μου είναι πάντα, ήταν πάντα πιο διαχειτική, ο μπαμπάς μου ένιωθες ότι σε αγαπάει, το ένιωθες, αλλά ήταν... Να πω κάτι, μόνο με τον έξω κόσμο, γιατί ήταν ο δάσκαλος. Όχι. Όταν όμως είμαστε μέσα στο σπίτι... Ναι, αλλά... την έδειχνε με ο τρόπος ήταν που δείχναν την αγάπη. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ο πατέρας. Όπως έκανε, πούμε, ναι, ο τρόπος υπήρχε, απλώς δεν αυτό. Ναι, αυτό. Ενώ ο παππούς ήταν λίγο πιο... Διαχειτικός. Πιο πατέρας. Ναι, ήταν διαχειτικός. Λίγο πιο... Γενικά όμως τη με εσάς. Στις... Με εμένα δεν ήταν. Δεν ξέρω ποιος ναι, έτσι. Μα και γενικότερα σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνες τις εποχές, ήταν άλλα τα πρότυπα, παύλα στερεότυπα. Δηλαδή, όχι, μην κάνεις πολλά, έτσι δεν λέγανε. Μην κάνεις πολλές αγκαλιές στο παιδί και το χαλάσεις. Τα λέω καλά, Ειρήνη, έτσι δεν είναι. Και ευτυχώς δεν είχαμε. Εγώ που ήμουν και μοναχοκόρη.
Είχα τις αγκαλιές μου, γιατί δεν είχαν άλλο παιδί, αλλά και απ' την άλλη πάλι προσέχανε. Επειδή ήμουν μοναχοπέδι, μην με κακομάθουνε. Ναι. Ναι. Με ένα μέτρο. Και ευτυχώς εμείς δεν είχαμε αυτό το... Με τι κάνεις αυτό, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό το... Και ξέστη, το είχε και η μητέρα μου και η γιαγιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς αυτό. Αυτό το τι θα πει ο κόσμος. Το έχουμε, δεν το έχουμε, θες να πεις. Δεν το έχουμε, δεν το είχα. Το είχατε το θετικό του ότι δεν σας ένοιαζε. Δεν το είχες αυτό να, το λέτε, να μας το λέτε. Έχετε, αυτό ήταν μια... Δηλαδή, είχαμε κάποια ώρα, δεν σου εντάξει, ναι, ναι, Κατερίνα, λίγο. Αλλά δεν ήταν ο κόσμος ο κριτής της ζωής. Να πω κάτι, αυτό όμως είναι μάλλον η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η εξαίρεση, γιατί ο κανόνας ήταν ότι στην κοινωνία ιδίως του νησιού, του νησιού ήταν πολύ σημαντικό το τι θα πει ο κόσμος για σένα. Ο ετεροπροσδιορισμός, δηλαδή μη τυχόν και... Σου βρουν κάτι μεμτό, ναι, και σε κακοχαρακτηρίσουν και σε σχολιάζουν και σου βγει το κακό. Και επειδή εγώ είμαι κακιά... Και σου κόλλησουν την ρετσινιά και επειδή αυτά. Εγώ είμαι κακιά, να μην σου βρουν κάτι το μεμτό ή άμεμπτη. Ναι. Τα αφήνω εδώ. Άστο αυτό. Καλά, εντάξει. Εντάξει, εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, στις μικρές κοινωνίες γίνονται αυτό. Δεν είναι κάτι. Μα αυτό λέμε. Ότι όχι, αυτό. Για τις μαμάδες. Ναι, τόσο όσο όμως, γιατί κοίταξε, οι μαμάδες μεγαλώνουν παιδιά. Και όπως και τα καλώς κείμενα περνούν από τη μία γενιά στην άλλη, έτσι και τα κακώς κείμενα. Γιατί όταν το παιδί σου το γαλουχείς με έναν τρόπο Α, θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο Α, βάσει αυτού του τρόπου. Ναι. Με έναν τρόπο Β, βάσει αυτόν τον τρόπο. Άρα, όταν στο παιδί σου περνάς, θες να το πω έτσι όπως το λέμε, την ανοιχτομυαλιά, αυτό το δεν σε νοιάζει, τι λέει ο κόσμος, δηλαδή, ή δεν ζεις για τον κόσμο, ή τόσο όσο μέχρι εκεί, αλλά. Με κάποια και, όρια, αλλά όχι, και κυρίως. Αλλά, όχι, κόσμο, ναι. Αλλά και αντίστροφα, μην κριτικάρεις. Γιατί αυτό μου έχεις πει, Ειρήνη, ναι, ότι στην οικογένειά σας, πες λίγο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι σας λέγαν, ότι δεν σχολιάζω, κάπως μου το έχεις πει και εσύ. Ναι, εγώ κάποιες φορές η πεθερά μου, ας πούμε, ναι, μου έλεγε ότι ξέρεις... Ο τάδε αυτό. Ο τάδε, ναι. Και της έλεγα, μη λέτε τίποτα γιατί μεγαλώνουμε κορίτσια. Έτσι. Και ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς μας να το λέει. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να... Αυτή την ατάκα την έλεγε ο μπαμπάς, έλεγε, δεν λέω τίποτα γιατί μεγαλώνω παιδιά. Ναι, ναι. Ναι, αυτό το εγώ μασουλέ. Είχα δύο κορίτσια, της έλεγα, μεγαλώνουμε κορίτσια. Ναι, ναι, να τους κορίσουν έτσι για αλίμονο. Είναι πιο εύκολο να πει αλίμονο. Οπότε... Να μην σασουρεύουν, να μην είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι όλα αυτά ήταν τότε. Η μανά, κοίτα όμως μέσα εγώ από αυτό. Εγώ αυτό το είχα από μικρή έμφυτο, δεν περίμενα να μου το πούνε. Είχα πάρει αυτή τη γραμμή, ότι πρέπει να προσέχω, να είμαι. Έχεις και μαζί. Η Ειρήνη είχε και μια ευθυκρισία πάντοτε. Να με μένα, ας πούμε. Ναι. Κοίτα όμως μέσα από αυτό βλέπουμε τώρα πώς. Στην κοινωνία, την παλαιότερη κοινωνία, πόσο σημαντικό ήταν η γυναίκα να έχει καλό όνομα. Άρα τι, μετά τι, να βρει έναν καλό σύζυγο για να κάνει μια καλή οικογένεια, ναι, και όλο το γυαλιστήμα. Ναι, είναι... υπάρχει και τώρα. Όχι, αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει για συγκεκριμένους λόγους. Π.χ. σου λέω, πιάνω το γέννη, α, με την Κατερίνα είσαι, α, είναι από καλή οικογένεια. Δηλαδή, το λένε, το στα ακούμε. Χωριά, το λένε. Όχι, στα και εδώ στην Αθήνα το έχω ακούσει. Λάξε, αλλά, κοίτα, και εδώ, αλλά περισσότερο εκεί. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα όμως αυτό το μυαλό μας. Και η χαρακτηριστική ερώτηση, τι νοσείς εσύ, χαρά μου, ε? Ναι. Όταν, όταν ναι, γιατί, ναι. Είναι προσδιοριστικό, δεν ήθελε ταυτότητα. Ναι. Και καμιά φορά, άντε, όταν είσαι ένα μικρό παιδάκι, να εξηγήσει τι νοσείς. Ναι. Τους μισούς τους ξέραμε τα παρατσούκια, ναι, και σε εμείς, ναι, έλεγα εγώ του Τζάν, ας πούμε έλεγες του Τζάν, ποια είναι τον Τζάν, του Τάδε, του από εκεί. Του Μαστροτζάνη και ήταν... Α, εντάξει, εσύ έβαζε μπροστά το προσδιορισμικό. Έτσι λέγεται. Ναι, και του δασκάλου και αυτό. Εσύ πάλι του δασκάλου. Όπως εσύ και το καλοκαίρι θυμάμαι σε μια κουβέντα που και σου λέγανε ότι είμαι του Τάδε, του έπαιξε το επίθετό σου και ψάχνεις και λέγεις του Τάδε και λες μετά του Τζάνη. Αν πεις μας τον Τζάνη, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Τώρα μας έχουν συνηθίσει και καλά τζόγκλους, αλλά... Ναι, αλλά θέλω να σου πω, κάπου εξηγούς, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι μόνο μπροστά, δεν θυμάμαι σε ποιον το λύσεις και έλεγες είμαι του τάδε, το... και έλεγες του μας, του παραμπατζάνης, θα πάω, με έδιπε, και έδωσε σου. Ναι, και έδωσε η εγγονή μικρή, είναι το κλασικό. Τώρα που είπαμε για την μητέρα της Φολεγάνδρου, να πούμε και για τις μητέρες γενικώς. Να πούμε ότι η μάνα... Τη μητέρα της Φολεγάνδρου θα το κλείσουμε άλλο μετά, γιατί ναι, θέλω να ρωτήσω την Ειρήνη και την Κατερίνα για τα σχέδια. Εντάξει, θα πούμε για τη μάνα της Φολεγάνδρου και άλλα και θέλω. Και μια λεπτομέρεια. Για τα πρώτα παιδιά της Φολεγάνδρου το γνώριζε πολύ καλά, μα ήταν κορίτσια, παίρνανε το όνομα από τη μητέρα. Μπράβο.
Έτσι. Αυτό συχνά, μπράβο το, Κατερίνα. Και τώρα. Όχι, όχι, στην υπηρετική Ελλάδα. Τα πρώτα παιδιά πάνε. Μην μιλάμε μία πάνω στην άλλη, συγγνώμη. Στου άντρε. Στου άντρε, ναι. Εγώ, είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι. Και ακόμα και τώρα. Μου το έχουν ρωτήσει και εμένα σε Παρίσι, εσά μου μόλι το παιδί. Εάν είναι αγόρι το πρώτο, παίρνει πατέρα. Για να κρατήσει και το όνομα. Είχε μία λογική, γιατί υπήρχαν αυτά τα οποία έρχονται από το χθε στο σήμερα και ξέρουμε τι γίνεται εκεί με όλα αυτά. Και δεν είχε και παράπονο κανεί. Ναι. Ναι, από τότε ούτως ή άλλως... Για να καταλάβουμε τώρα το πόσο απήχανε οι νοοτροπίες στην νησιωτική από την υπηρετική Ελλάδα, έχω παράδειγμα γνωστής οικογένειας, φίλο μου, όπου στην οικογένεια γεννήθηκαν τα δύο πρώτα παιδιά κορίτσια, δώσανε το όνομα του παππού, δηλαδή το πρώτο κορίτσι πήρε το όνομα της μάνας του πατέρα, το δεύτερο κορίτσι πήρε το όνομα του πατέρα του πατέρα, και κάνατε το παιδί βγήκε εγώ και να βγάλει το ίδιο όνομα, δηλαδή του παππού. Οπότε έχουν ένα αρσενικό παιδί και ένα θηλυκό παιδί με το ίδιο όνομα. Ναι, ναι. Για να μην χαθεί το όνομα, δηλαδή. Αυτή ήταν η υπερβολή. Όχι, είναι νοοτροπία. Είναι νοοτροπία στην υπηρετική Ελλάδα. Ναι. Για να μην χαθεί το όνομα. Αφού έρθει τρίτο παιδί και βγήκε εγώ, ξαναβγάζουν το. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι υπερβολή. Είναι πατριαρχία. Ναι, είναι η νοοτροπία η διαφορετική. Η πατριαρχική. Λοιπόν. Πόσο και διαμέτρα δεν τα έχουμε συνηθίσει και μας φαίνεται σου φαίνεται ναι, μακρινό. Και ορθώς δεν... και ευτυχώς. Και ορθώς και δεν μας έρχεται. Και δεν είναι και λογικό. Και δηλαδή και από την ανθρώπινη πλευρά να το δεις καθαρά. Κάτσε. Ναι. Εσύ γεννάω τρία παιδιά και δεν θα βγάλω το όνομα κανενός. Έτσι δεν δηλαδή, εγώ τη φύτρωσα μανίκα. Γεννάει και να μην όχι, έχει μα δεν είναι δικαίωμα. Ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις καλά κάνουν. Ήταν αναπαραγωγική μηχανή. Καλά κάνουν. Τώρα και πρέπει να βγει το αγόρι. Κυρίως. Πρέπει να βγει το αγόρι. Ας πούμε, ο πατέρας μου λέγανε, α, έκανες κορίτσια, δεν θέλω να κάνεις και γιο. Εγώ θέλω μια χαρά τα κορίτσια. Μια χαρά, θα μου φέρνει από την ενέργεια σε γράμματα. Χάρηκε πάρα πολύ όταν έκανα το δεύτερο κορίτσι. Χάρηκε πάρα πολύ. Περιβολικά. Ναι, και ο πατέρα μου. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι δικό μου, ναι. Τώρα μοιάζει τη μαμά σου. Α, σκέτο. Τώρα τη μοιάζει. Αυτό είναι δικό μου, λέει το παιδάκι. Ναι, όσο άλλο. Ήταν σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρα δικό μου, λέει. Πριν πούμε για τη μάνα. Κοίτα, η μάνα, είπαμε. Αυτά, η μάνα τη Φολεγάνδρου, όμως, να το πούμε και αυτό, ήταν μια ηρωίδα μάνα. Γιατί η Φολέγανδρος ξερόβραχος, έτσι είπε πριν η Κατερίνα για τη μαμά σου με το Μοσχάνθη και. Όλα αυτά με τους γιατρούς. Ηρωίδα μάνα. Έπρεπε να κρατάει τις ισορροπίες. Έπρεπε να είναι και ανάμεσα στον πατέρα και στα παιδιά. Γιατί, ας πούμε, η δική σας οικογένεια δεν ήταν ο κανόνας, είπαμε, ήταν μάλλον η εξαίρεση. Οι πατεράδες είχαν και μία απόσταση από τα παιδιά τους γενικότερα, έτσι δεν είναι. Είχαν. Δηλαδή, έβλεπες, ας πούμε, έναν πατέρα να πλησιάσει με στοργή τα παιδιά πολύ, να την εκδηλώσει, δεν νομίζω. Όχι. Οι άλλες μανάδες. Του νησιού, ας πούμε, στις άλλες οικογένειες ήταν όπως η δική σου η μαμά που ήταν πιο... Σχεδόν όλες. Αυτή είναι η μάνα της. Είχαν μια γλυκύτητα. Κάτι ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Σε έναν άγωνο και άγριο τόπο, γιατί η Βολέγανδρος είναι άγριος τόπος. Ναι, είναι. Ιδίως το χειμώνα και με τις τότε συνθήκες. Όμως η ψυχή τους και τη γλυκύτητα να μεταφέρουν στα παιδιά τους το φως, ναι. Χαρά. Κοίτα, ό,τι σκληραίνει. Ο βράχος και ο άνεμος, το απαλύνει το φως και, και η θάλασσα που... Ναι, όχι. Η θάλασσα είναι και η μητέρα της δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Δεν θα υπήρχε λοιπόν... αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε σε άλλη εκπομπή, αλλά... και αφού είπαμε αυτά, ναι, θέλεις να πούμε για τη μάνα... Ναι, πώς θέλεις να το πες μου εσύ, γιατί αυτό δεν είναι προσχεδιασμένο. Δεν είναι προσχεδιασμένο. Θα πούμε ότι είπαμε θα μιλήσουμε για τη μάνα. Δεν θα πούμε πολλά, γιατί πιο πολύ ξέρουμε τι είναι στη μάνα και τι είναι η μητέρα σε. Ωραία, να μας πει, περίμενε, θα ευθυνδιάσω την Κατερίνα. Τι είναι για σένα η μαμά σου. Γιατί είσαι ένα μέσο παιδί. Εγώ, εντάξει, που ξέρω. Πες μου, ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, αν σου πούμε, ας παίξουμε ένα παιχνίδι. Σου λέω. Το δεκαετή. Ναι, μία αυτή τη φορά. Μάνα, μαμά, μανούλα, μητέρα. Ξέρω, μάνα. Τι είναι. Η μάνα σου. Πες είναι ήρωα, κάθε μάνα θεωρώ. Ναι. Δεν το συζητώ. Ναι. Σε όποια και εποχή να είναι, όταν κάνεις παιδιά και τα μεγαλώνεις. Όταν θα πω το Ειρήνη μου το όνομα της μαμάς σου, πες με ένα χρώμα. Πράσινο. Της ελπίδας. Okay. Αυτό είναι για σένα μαμά σου, η ελπίδα σου, έτσι. Ναι. Είναι στήριγμα. Είναι. Εντάξει, το
Τώρα η μητέρα είναι και παρέα σου όμως η μαμά σου. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί εγώ που σας ξέρω, έχεις μία μαμά η οποία σας έχω δει και βγαίνει και σαν φιλεναδίτσες. Να πείτε και τα κρασάκια σας και τα ουζάκια σας και τα μεζεδάκια σας. Και για βράδυ έχουμε βγει. Αυτά είναι. Κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς. Και νομίζω ότι... Έτσι. Α, γιατί τα πάντα στο θέατρο με τη Μαργαρίτα για θέατρα και ναι, 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 με ναι, το παιδί ναι, μας για ναι. Τσίπουρα. Εμείς πέσεις στο θέατρο. Αλλά θέλω να σου πω, μαζί, δεν είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή και εμείς τώρα που έχουμε μεγαλώσει, δεν είμαστε τώρα τα παιδιά τα 12 χρόνια μας παίρνει η μαμά μας, είμαστε κάποιες ηλικίες γυναίκες. Είναι πολύ ωραίο γιατί μετά η σχέση εξελίσσεται, αλλάζει και γίνεται φιλική. Και νομίζω αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δεν ξέρω για την επόμενη γενιά, αλλά στη γενιά τη δικιά μας αυτό έχει δουλέψει, το να είσαι φίλος με τη μάνα σου. Εσύ σεβόσουν τη μάνα σου, την αγαπούσες, αλλά τέτοια φιλική σχέση αποκλείεται να έχεις. Δεν νομίζω ότι είχες τέτοια σχέση με τη μαμά σου να βγαίνετε μαζί για μεζέδες ή δυο σας. Όχι, ήταν πιο διακριτή η ρόλη, είναι αυτό που το οποίο είπα πριν. Ναι, αυτά τα τυπικά ναι, αλλά αυτό που κάνεις εσύ με το παιδί σου... Να σου πω, γινότανε και αυτό. Ήταν τόσο προχωρημένη και η Κατερίνα. Σε κάτι λέδια που κάναμε. Με τη μαμά σου, με το δάσκαλό μου. Θυμάμαι. Ναι. Γινότανε κάτι λέδια που είμαστε όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί, αλλά... Και όχι χωρίς. Και όχι εσύ τώρα θα πάρεις τη μαμά σου και πάτε και για ένα καφέ να μιλήσεις στις αφιλενάδες. Αυτό θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό των νεότερων γενναίων και ίσως της δικής μας γενιάς. Βγαίνω με φίλους μου και μου λένε Φέρει με την μαμά σου. Το ζούμε και εμεί. Ειρήνη, και εμεί το ζούμε. Το ζούμε και εμεί. Το κυρία Μέρα. 81 η μαμά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου τη λέμε με το όνομά τη. Τόσο είναι. Η αλήθεια είναι και εγώ και η αδερφή μου τη λέμε με το όνομά τη. Α, Ειρηνούλα. Τη λέτε και Ειρηνούλα. Ειρήνη. Α, εντάξει. Α, η Μαργαρίτα από μικρή δεν με φανταζεί. Ναι. Βέβαια εδώ. Αλλά σου λέω βγαίνουμε με φίλου και μου λένε πολύ μητέρα. Ό,τι και σε εμά. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω να σα πω τώρα, κορίτσια, έχω μία ένσταση σε αυτό. Επειδή. Το μαμά έχει αυτή τη φόρτιση και επειδή θέλω να μπορώ να το λέω. Δεν έχω πει ποτέ τη μαμά μου. Όχι, όχι, προ Θεού, δεν το κρίνω. Μαμά, εγώ ως Φωτεινή θέλω να τη λέω μαμά, μαμά. Δεν θέλω να το. Θέλω να το ακούω, να το λέω, να έχει στα αυτιά μου και είναι αυτό το. Εντάξει. Αυτό το οποίο θέλω να το. Νομίζω δεν υπάρχει πιο γλυκό. Αλλά και για τους φίλους είναι η Ειρήνη. Δηλαδή. Ναι. Η οποία είναι μαμά τελικά. Γιατί έτσι είναι και η δικιά μας μαμά. Είναι μαμά. Εγώ όταν. Μαμά της παρέας. Μα και ο Γιάννης λέει μαμά Ειρήνη την λέει. Ναι. Έτσι. Και εγώ έτσι υπάρχει φίλες και φίλοι μαμά Ειρήνη. Φίλοι του στο σπίτι μας. Γιατί εγώ και ο Βαγγέλης πάντα θέλαμε όποιες παρέες είχαν τα παιδιά μας. Να τους φέρνουν στο σπίτι, να έρχονται στο σπίτι, να ξέρουν με ποιους κάνουν παρέα. Πολύ σωστό. Και λέγανε τα κορίτσια, πάμε μέσα να ακούσουμε μουσική. Όχι, θέλουμε στην κουζίνα με την κυρία Ειρήνη. Αυτό. Ωραίος φίλος είχατε. Σας παρατάγαμε, σας φίλες. Ένα λεπτό. Όχι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Α, σας αφήναν και σας λεπτόσαστε. Αυτό το ζήσαμε και εμείς το καλοκαίρι. Που κάναμε και για τα μικρά ασιατικά στη Φολέγανδρο, όταν τελείωσε όλο αυτό με την παράσταση, την άλλη μέρα, το άλλο βράδυ, μαζευτήκαμε στο σπίτι μας κάτω στην Αγκάλη και παίξαμε επί τραπέζια και αυτά, εσύ δεν ήρθες εκείνο το βράδυ, είχες κανονίσει. Λοιπόν, ήμασταν όλοι υπόλοιποι όμως. Και η μαμά. Και ήταν και η μαμά, η οποία μαμά μετά από λίγο έγινε η ψυχή της παρέας. Μπράβο κυρία Μέρη και ήταν. Νίκησε. Ναι, συμμετείχε στο παιχνίδι. Κανονικά. Τι, μα νίκησε κιόλας, αλλά δεν θέλω να το πω αυτό. Ναι. Μαμά. Είχαμε και τη μαμά και έπρεπε. Ναι. Αλλά είναι ωραίο. Νομίζω ότι. Είναι πολύ... Και η σχέση μάνα-κόρη. Εγώ θυμάμαι τον μπαμπά μα που πάντα μιλούσε για τη μητέρα του, ακόμη και που έφυγε. Όταν μιλούσε για τη μητέρα του Βούρκον, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από τη μάνα. Εσύ Ειρήνη μου την έχεις χάσει τη μαμά σου και άμα έχεις και καλή μάνα, νομίζω ότι καλούς γονιούς γενικά. Γιατί να πούμε και το άλλο, υπάρχουν και πατεράδες που έχουν παίξει το ρόλο της μάνας. Ναι. Έτσι, ναι. Υπάρχουν, ξέρουμε, πολλές περιπτώσεις που έχει τύχει να χρειαστεί γονείς, ο ένας πατέρας να μεγαλώσει τα παιδιά του σαν μάνα και πατέρας μαζί. Τελικά. Η μάνα είναι ρόλος. Η μάνα είναι ρόλος. Είναι σύμβολο και ρόλος. Και συγγνώμη λίγο, Μαρίνα, σε διακόπτω να μιλάμε μία πάνω σχολή. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα το συνεχίσεις. Είναι ρόλος τον οποίο έχουμε συνηθίσει να τον παίζει το θηλυκό μέρος, η γυναίκα. Αλλά κάποιες φορές έχει κληθεί το αρσενικό, ο πατέρας, να γίνει
μάνα και πατέρας. Και βάζω πρώτα το μάνα, μάνα και πατέρας. Και γι' αυτό μίλησα για το περιεχόμενο του συμβόλου, το οποίο ο καθένας μας μπορεί να δώσει αναλόγως και με τα βιώματά του και με το, με το πώς σκέφτεται, με το πώς... Για πες λοιπόν αυτό που θέλεις. Όπως και αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το όλοι το ξέρουμε, ότι η μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά, είναι βασικά είναι αυτή που μεγαλώνει. Έτσι. Και πάμε και σε ένα άλλο τώρα θέμα, γιατί έχω το ένα ευαίσθητο, μια ευαίσθητη πτυχή του, μάλλον τρεις είναι ευαίσθητες πτυχές του θέματος. Η μία για τη μητέρα. Η μάνα μύδια, η μάνα η οποία δεν διστάζει να εξορθρεύσει τα παιδιά της για δικούς της λόγους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το πούμε για τη γυναίκα. Είναι η μάνα η οποία μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς να το έχει γεννήσει. Ναι. Και είναι και η μάνα η οποία μεγαλώνει ένα παιδί το οποίο έχει γεννήσει, αλλά αυτό το παιδί είναι αμαία. Είναι αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά της καρδιάς, της ψυχής. Ναι. Τα παιδιά, ναι. Διάβασα σήμερα τη συνέντευξη γνωστής ηθοποιού, η οποία κάνει και αγώνα γι' αυτό. Είναι Χρονοπούλου, θα το πούμε, ναι, γιατί είναι αξιέπαινη. Είναι μεγάλος αγώνας. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και η οποία είπε ότι ήταν πόσους μήνες στην θερμοκοιτίδα το παιδάκι της και σκεφτόταν ότι θα χάσει τη μορουδιακή του ηλικία και είπε «Αχ, δεν θα το χαρώ ως μωρό». Πού να ήξερα, λέει, ότι θα μείνει για πάντα μωρό. Και αυτό εμένα με συγκλώνησε, με δόνησε την ψυχή μου με πόνο, δηλαδή από πόνο δονήθηκε η ψυχή μου. Και αυτή η γυναίκα, και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο η γιορτή της μητέρας, αλλά και η γιορτή της μητέρας των παιδιών αμαία. Και μάλιστα έχει προτείνει τη 14η Μαΐου να είναι σταθερά μόνιμη αυτή η ημερομηνία για να γιορτάζεται, γιατί είναι κινητή. Ναι, η γιορτή της μητέρας είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Ναι. Σταθερά όμως 14 Μαΐου λέει να είναι. Γιατί μεγάλος αγώνας. Πολύ μεγάλος. Ναι. Αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι μια μάνα αγωνίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της όταν είναι γερά, υγιή και αυτοεξυπηρετούμενα, πόσο μάλλον μια γυναίκα να πρέπει να μεγαλώσει το παιδί της που έχει δεδομένα προβλήματα υγείας, να πρέπει να είναι βράχος ακλόνητος. Ακλόνητος και για τον εαυτό της και για το ίδιο της το παιδί. Και για την κοινωνία, διότι δυστυχώς υπάρχει και ο ρατσισμός, περιθωριοποίηση, όλα αυτά τα... Ναι, γιατί είπε... Το έχει σχολιάσει αυτό η κυρία Χρονοπούλου. Είπα όμως και για τη μάνα η οποία δεν γεννά ένα παιδί, αλλά το μεγαλώνει. Και αυτό είναι στάση ζωής επίσης και θέλει... δεν θέλει μεγάλη ψυχή, γιατί... Διπλά εκεί πρέπει να αγωνιστείς, γιατί και το παιδί να πλησιάσεις, να σε δεχτεί, γιατί μπορεί να μην είναι ένα μικρό παιδί, μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Να βάλω και μία πτυχή ακόμα, να πω και τη μάνα, η οποία είναι μάνα δασκάλα, είναι η μάνα παιδαγωγός παιδιών, όπως εγώ με τα παιδιά της καρδιάς μου, επιτρέψτε το μου, γιατί εγώ, αυτά τα παιδιά όπως η Κατερίνα, να πούμε βέβαια και τα αγαπάω πάντα. Και την άλλη πλευρά, ότι για γυναίκες που δεν έχουν τη μάνα. Ναι, όπως εγώ, αλλά με... Ναι, αλλά αυτό λέω, εγώ το εισπράττω αυτό... Όχι από πάντα από επιλογή και συγκυριακά. Και συγκυριακά, ναι, βέβαια. Δεν νομίζω όμως ότι το, μπορεί να, το να μην έχεις παιδιά δεν θα σου κάνει λιγότερο ευαίσθητο και λιγότερο συμπονητικό και ευαισθητοποιημένο, όχι βέβαια. Υπεύθυνο στο άμα απέναντι σε οποιοδήποτε παιδί. Όχι σε ένα παιδί που τα αγαπάμε τα παιδιά, όχι. Είναι και να το μεγαλώσει, μιλάμε για ένα παιδί. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Είμαι σε θέση να το πω, γιατί δεν είμαι μητέρα με βιολογικά παιδιά, λόγω συγκυριών. Όμως αγαπάω τα παιδιά της καρδιάς μου, όπως είναι η Κατερίνα, και ειλικρινά σου λέω, Ειρήνη, εσύ μπορεί να τη γέννησες. Αλλά εγώ χαίρομαι και καμαρώνω όσο και εσύ, με την εξέλιξή της, για την εξέλιξή της και με την εξέλιξή της. Και... Έχεις βάλει και εσύ ένα λιθεράκι σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά είμαι και υπερήφανη, να το πω, και ήσυχη για τη συνέχεια, γιατί ο Σύριος κλείνει και 30 χρόνια και αυτά είναι καινούργια τα οποία κάνουμε τώρα τηλεοπτικά, αλλά θα συνεχιστούν. Όταν ξέρεις όμως ότι έχεις και μία συνέχεια, τα παιδιά δεν είναι η συνέχειά μας, είναι όμως ενώ της ύπαρξής μας, είναι όμως συνεχιστές, θέλουμε να είναι συνεχιστές του έργου μας. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι αυτό εγώ είμαι ήσυχη. Εντάξει, γιατί γελάς Κατερίνα, σε έχω φορτώσει. Βέβαια να πούμε ότι... με σέβεται. Θέλω να βάλω μία παρενθεσούλα. Αυτό είναι που είπαμε για τη μετάβαση, την ομαλή από την προηγούμενη στην επόμενη κατάσταση. Η Κατερίνα σέβεται.
ακολουθεί, παρακολουθεί, μαθαίνει, δεν παραμερίζει, δεν βάζει τεκλοποδιές, ούτε όμως και εμείς καπελών. Δηλαδή είναι αυτό που σου είπα, το οποίο σου είπα, δεν γραπωνόμαστε σε μία καρέκλα. Θα πω κάτι. Υπάρχει εξέλιξη. Έχουμε παραδείγματα. Αυτό προσπάθησα να το... Ναι. Και στις δύο να το... Να σέβονται, να σέβονται. Και η Μαργαρίτα είναι ένα τέτοιο παιδί. Γιατί εγώ το δάσκαλό μου... Μέχρι που ζούσε, ναι, αυτό, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει, είναι... Τον έβλεπα και είχα ένα κόμπο εδώ. Και όπως και τώρα. Μα συγκινήσει, ναι. Λέω, μας συγκινήσει. Αυτό έχει καταφέρει και σε εμάς, έτσι. Ναι. 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 Το ξέρω. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να... Να, τώρα αν ήταν, συγγνώμη, είναι. Αν ήταν πρώτα, τώρα... Γιατί σε, πρώτα σέβεσαι τον εαυτό σου, βέβαια, και μετά... Έτσι, αυτοσεβασμός, ναι. Αυτογνωσία, αυτοκριτική, αυτό λέω και στα παιδιά της καρδιάς μου πρώτα και μετά η κριτική των άλλων, αλλά κυρίως του εαυτού μας. Να τώρα, επειδή το βαρύναμε λίγο, έτσι το φορτίσαμε συναισθηματικά, να άμα ήταν κοντά τώρα η Μπελέγρα, ή η Μπελέγρα, το εστιατόριο, ότι αν ήταν εδώ πέρα, θα πηγαίναμε μετά, να πιούμε ένα ακόμα μελάκι, να συνέλθουμε. Να ελαφρύνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το κάνουμε το καλοκαίρι. Θα το κάνουμε το καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, να πάμε. Ναι, έχουμε σχέδια για εκεί, να κάνουμε και ένα γύρισμα ωραίο. Λέγαμε για τις μανάδες. Λέγαμε για τις μαμάδες του ανθρώπινου είδους. Ναι, αλλά... Αλλά υπάρχουν και οι μαμάδες... Του Ζωικού Βασιλείου. Προχθές έβλεπα ένα ντοκιμάντερ και μου κάνει τόσο φοβερή εντύπωση. Ήταν πολύ ωραίο. Που έδειχνε πώς, τι κάνουν οι μαμάδες σε διάφορα ζώα μαμάδες για να προστατέψουν τα μωρά τους. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ξέρετε ότι η μάνα χταπόδι γεννάει τα αυγά της και δεν τρώει μέχρι να βγουν τα αυγά να κολυμπήσουν και μετά πεθαίνει. Γιατί τα περιστοιχίζει και τα προστατεύει από τους εχθρούς. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να φάει και στο τέλος πεθαίνει. Ναι, από αστεία. Γίνεται... Μόλις βγουν τα παιδιά, τα μωράκια της, αυτή πεθαίνει. Ναι, γίνεται το... Φυσιάζεται. Ναι, κανονικά. Φυσία. Γίνεται το καβούκι τους, το κάλυμά τους και μένει εκεί. Μετά ένα άλλο... Ναι, την καφέ αυτό αρκούδα. Το... Η καφέ αρκούδα πήρε το μωρό της για το χταπόδι, το ήξερα. Από άλλο αρκούδο, ναι. Ενήλικο, και κολύπησαν σε μια απόσταση, να φανταστείτε, από φωλέγανδρο μέχρι καριώτισσα, για την απόσταση από ένα κορτήρι στο άλλο, κολυμπώντας η αρκούδα με το αρκουδάκι στην πλάτη για να το περάσει απέναντι να μην το φάει αρκούδος, ο ενήλικος. Δηλαδή, κάτι έλα, πράγματα. Μην ξεχνιόμαστε, η μάνα η γάτα και η μάνα η κακός λέμε σκύλα μάνα, γιατί... Η μάνα η γάτα. Έχω μια γάτα δέσποτη τώρα και ταΐζω, η οποία έχει δύο μωρά. Μόλις με δει, με βλέπει. Την ταΐζει. Αμέσως. Μόλις δεν την πάρω την ταΐσου, σταματάει. Και με κοιτάει μέσα στα μάτια. Να δει τι θα πάω να κάνω. Προχθές έφερε τα μωράκια της στην αυλή και τα είχε κρύψει από πίσω. Ήταν και ένα μόρμα μίξ. Αυτό είναι στην άμεση. Από που την ταΐζει, εγώ δεν έχω διώξει. Τη έχει σπίτι. Εμείς την είχαμε στο σπίτι. Γέννησε και δεν σε άφηνε να ρωτήσει. Και τα έπαιρνε και δεν ήξερε πού να τα κρύψει. Τα πήγε με στην ντουλάπα και τα βάζε κάτω από τα μαξιλάρια. Τα βάζε. Πού τα γέννησε. Πού τα γέννησε, στο κρεβάτι. Ναι, πάνω στο κρεβάτι. Θεωρούσε. Τι γίνεται, επειδή ερχόντουσα και όλοι λέγανε «Α, μωρά γατάκια, μωρά γατάκια, να τα δούμε». Αυτή έπιασε τη μυρωδία και δεν ήθελε να πλησιάσει. Ναι, γιατί. Και τα έπαιρνε και πήγαινε και τα κρύβε. Και τώρα ψάχνει το σπίτι που είχε κρύψει τα γατάκια. Τώρα πρόσφατα στην Αμερική, νομίζω, στον Καναδά, δεν θυμάμαι, σε ένα καταφύγιο ζώων, η μάνα η γάτα έκανε μία τεράστια. Πάλι απόσταση και πήγε τα γατάκια της για να τα σώσει και με κάποιον τρόπο κατάλαβε ότι μπορεί και να τις τα παίρνουν και ίσως ευθανασία. Και τι έκανε, τα ξαναπήρε, έφυγε και τα πήγε σε σπίτι, τα πήρε από το καταφύγιο, αισθάνθηκε, φαίνεται ότι μπορεί να τους κάνει ευθανασία. Διατρέχανε τα πήρε και έφυγε, μέσα από το καταφύγιο και πήγε σε σπίτι και υιοθετήθηκε και αυτή και τα τρία μικρά από αυτό το σπίτι. Τζιντζεράκι ήταν κόκκινο. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι. Τι είναι η μάνα, το ένστικτο. Στο ένστικτο, στη μάνα. Νομίζω το ντοκιμαντέρ λέγεται «Μαμάδες στο Ζωικό Βασίλειο». Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καθόμουν δηλαδή, με τη μαμά και το έβλεπα. Έχουν όμως και σκυλίτσες μεγαλώσει γατάκια. Και αυτό. Ναι. Γιατί. Να το. Ο ρόλος που λέγαμε της μάνας. Εγώ έχω μία γατούλα. Η οποία όταν την βρήκανε, την είχαν δίπλα σε ένα μεγάλο κυνηγό σχεδόν. Ναι, ένα μεγάλο ήταν. Το γατάκι μικρό και πήγαινε πάνω στη σκυλή και κοιμόταν και έκανε πατουσάκια και έμενε εκεί. Για ποια λες τώρα, η Μπέλα. Ναι, τα μωρά, τα γατάκια τα δικά μου ένιωσαν άνετα, ειδικά μάλλον
το ένα περισσότερο, ένα μαυράκι το οποίο είναι και μονόχειρο, με τη σκυλίτσα μου και από τότε είναι η μαμά της, είναι ο προστάτης της, η Λούλου είναι της Μιμής. Ναι, αυτό είναι η μάνα. Δηλαδή, τελικά, δεν έχει σημασία αν έχει δύο πόδια, τέσσερα, ουρά, χωρίς ουρά, φτερά. Η μάνα είναι μάνα. Η μάνα είναι μάνα. Και, είδαμε και στο διαδίκτυο ένα, τι ήταν, μία πάπια, νομίζω, ή μία χήνα, έσωσε κουταβάκι. Το έβαλε φτερούγες της, το ζέστανε και τόσωσε. Και μετά σώθηκε. Όλα είναι. Είναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε φίλτρο, ένστικτο. Θεωρώ ότι μάλλον υπάρχει. Δεν είμαι ειδικός. Θα μου πεις τι γίνεται και στις περιπτώσεις που έχουμε τη μάνα μύδια, η οποία σκοτώνει τα παιδιά της. Εκεί τι γίνεται. Υπάρχει ένα φίλτρο σε παύση, μάλλον σε αχρηστία, ένα ένστικτο σε παύση. Δεν ξέρω. Αυτό δεν θα το απαντήσουμε εμείς, όχι σε αυτή την εκπομπή. Ναι, δεν μπορώ να πάρω θέση για πράγματα που δεν... Κάτι γίνεται μέσα στους μηχανισμούς του μυαλού. Δεν ξέρω. Η γυναίκα υπερτερεί έναντι της, δηλαδή... Δεν το ξέρεις. Ναι, παραμερίζει τη μάνα. Για τη μάνα της. Ναι, μήπως δηλαδή είναι κάποια περισσότερο γυναίκα και λιγότερο μάνα. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν υπάρχει ένα μέτρο για να το ναι, δούμε. Ναι, η μύδια είχε και κάποιο λόγο που σχόλησε τα παιδιά. Δηλαδή, το έκανε για να κρατηθεί το μυάσο. Ναι, και όχι μόνο. Καλά, το θέμα της μύδιας ειδικά, επειδή το έχω... Ναι, ναι. Ναι, το ξέρεις εσύ. Είχε και άλλα πράγματα, δηλαδή φοβόταν μήπως τα παιδιά της θα σκοτώσουν, τα μέλη της νέας οικογένειας, καλά εκείνοι μπαίνουν πολλά, είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτό να μην πει, δεν θα έχει... Ναι. Λοιπόν, αλλά... ήταν ψυχολόγος άνθρωπος. Λοιπόν, αλλά... Ήταν για να κάνει ναι. Καμία ταινιούλα ψυχολογικό θρίλερ. Όχι, ψυχαναλυτικά εννοώ. Είπαμε λοιπόν για τη μάνα, είπαμε τη μάνα του Ζωικού Βασιλείου, είπαμε όμως θα γυρίσουμε στη μάνα και θα γυρίσω εγώ στη μάνα, τη συγκεκριμένη μάνα με τη συγκεκριμένη κόρη. Φίλες, πριν από αυτό όμως, να πούμε ότι το σαν σήμερα, ό,τι αφορά στην Ελλάδα και στη Φολέγανδρο, βέβαια θα μου συγχωρήσετε και γιατί σαν σήμερα, νομίζω σαν σήμερα το 1364, το πρώτο πανεπιστήμιο στην Πολωνία, νομίζω στην Κρακοβία, δεν είμαι σίγουρη, κάπου το είχα σημειώσει, ιδρύθηκε. Αλλά όσον αφορά στα εδώ τα δικά μας, έχουμε το 1821 τη μάχη στο Βαλτέτσι, από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα, το οποίο καταλήγει στην άλωση της Τριπόλιτσας, τον Γολγοθρόνα και όλα αυτά. Και να πούμε ότι και το 1854 έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Πειραιά, τους Αγγλογάλους, γιατί, που φέραν μετά και την... Τέλος πάντων, γιατί είχαμε ένα θέμα, ο Όθωνας ήθελε να πάει να ελευθερώσει πάνω περιοχές άλλες, οι οποίες δεν μας ανήκαν και με τους Τούρκους. Τέλος πάντων, μας απέκλεισαν εδώ και είχαμε και τον λοιμό μετά, την αρρώστια. Κλάψαμε, θρυνήσαμε πολλούς. Νομίζω όμως ότι σαν σήμερα πέθανε και ο Μάρκος Σανούδος, αυτό, ναι, ο πρώτος, ο ιδρυτής του κάστρου του Φολεγάνδρου. Όχι, και του πριγκιπάτου του Αιγαίου, ήταν τα νησιά του Αιγαίου. Έτσι, αυτά τα οποία αφορούν σε εμάς. Πάμε όμως να δούμε, γιατί είπαμε, φέραμε άρωμα Φολεγάνδρου με έναν άλλον τρόπο. Ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε, γιατί εμάς όλα αυτά που είπες πολύ μας άρεσαν. Χαρά. Και μακάρι να είχαμε πολλές ώρες ακόμα να καθόμαστε να λέμε ιστορίες. Ναι, αλλά φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι ένα προανάκρουσμα για να δείτε στην εκπομπή μας τη στήλη μαγειρεύοντας φολεγανδρίτικα, γιατί μέσα εκεί θα δείτε τις συνταγές, αλλά μετά θα ακούσετε και την ιστορία και θα έχουμε σύνδεση με όλα αυτά τα οποία σήμερα ακούσατε εν είδη ψηφιδωτού. Σας είπαμε αυτό, αυτό, αυτό. Όλα αυτά όμως θα μπουν τα κομμάτια όλα στη θέση τους και θα φτιάξουμε αυτό το παζλ με τη βοήθεια της Κατερίνας, η οποία το κάνει εξαιρετικά, γιατί εμείς είδαμε και τον πιλότο, τα πρώτα βίντεο. Και τη μαμά Ειρήνη. Και βέβαια, ναι, τη μαμά με κεφαλαία. Τη μαμά Ειρήνη. Τι παρακαλώ. Ναι, αυτό λοιπόν. Μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν μαμάδες στη δικιά σου. Ναι. Εύχομαι σε όλα τα παιδάκια να έχουν μια τόσο γλυκιά και θετική Μαρία, η μαμά. Και... Καλά σου λέω. Όχι, δεν όχι, είναι καλά. Διαπιστώσεις. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δεν υπήρχε λόγος να τα πω, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν, ούτε χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε σε καλοπιάνουμε σε εξώμη τόσα χρόνια και βλέπουμε και στα παιδιά σου τι έχεις περάσει. Αυτό φαίνεται και στο χαρακτήρα τους και στο ήθος τους.
Και είναι αυτό που βλέπουμε και σε σένα. Είσαι τέτοιος άνθρωπος, θετικός, αισιόδοξος, καλοπροαίρετος, ευγενικός, σεβαστικός που λέμε και στη Φολέγανδρο. Ναι. Πώς λοιπόν να με βγάλεις τόσο καλά παιδιά? Και γιατί σας αφορούν όλα αυτά τα οποία λέμε? Γιατί είναι τα στιγμιότυπα από τη ζωή στη Φολέγανδρο, από άλλες εποχές, αλλά μέχρι και σήμερα, τα οποία θα σας δείξουν. Κατερίνα, έχεις να κάνεις δουλειά σε αυτό. Θα τα πούμε. Πριν να καλυφθήσουμε, ξεχάσαμε να ευχηθούμε χιλιόχρονος. Όχι, δεν το ξεχάσαμε, ήταν το τελευταίο. Εγώ τον πήρα τηλέ. Και να ευχηθούμε στο τέλος της μαμάδας, στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Είναι... Να τα εκατοστήσει, να χαίρεται την οικογένειά του και να τον χαίρεται. Ο υπεύθυνος, ναι, είναι ο υπεύθυνος του καναλιού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας έχει δώσει ένα πολύ δυνατό βήμα σε ένα πολύ δυνατό κανάλι διαδικτυακό, το οποίο έχει απήχηση. Και μιας και μιλάω για την απήχηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο γίνεται είναι για μένα πρωτόγνωρο, είναι έως και συγκλονιστικό να το πω και εγώ έτσι, γιατί συγχωρήστε μου το ότι επειδή είμαι, εντάξει, λειτουργικά σχεδόν αναλφάβητη ως προς αυτό το κομμάτι, η Κατερίνα μου το ξέρει, η Κατερίνα και η Μαρίνα, αλλά κυρίως η Κατερίνα χειρίζεται και τις σελίδες μας, θα λύσουμε όλα εδώ, ναι. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να δω και στου καναλιού τη σελίδα. Όπα, να ορίστε, είδατε, δεν το έχω. Στου καναλιού τη σελίδα για να δω όλα τα σχόλια. Τα είδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξακολουθείτε να μου στέλνετε και προσωπικά μηνύματα και σε μένα, αλλά και στη Μαρίνα και στο mail. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, δεν θα πω δεν το περίμενα, δεν το περίμενα σε αυτό το βαθμό. Έχουμε μεγάλη αγάπη για αυτό το οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε. Με την Κατερίνα το είχαμε συζητήσει για το αν θα προχωρήσουμε στο εγχείρημα. Θα είμαστε και σε άλλη φορμή μαζί με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα θα είμαστε σε αρκετές, γιατί έχουμε δουλειές. Έχουμε δουλειές. Με την Ειρήνη, θα που, είστε... αν μη τι άλλο, θα είμαστε μέσω των μικρού μικρού σου βίντεο. Θα δούμε. Μέσω ναι. Της κουζίνας μου. Ναι, από την κουζίνα σου, γιατί σας ετοιμάζει καταπληκτικά πράγματα. Κοίτα όμως ποια είναι η παράληψη πάλι. Yeah. Ναι. Το Γιάννη. Ποιο, έτσι, μπράβο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν πειράζει. Το καμεραμάν, τον τεχνικό, τον ηχολήπτη, όλα. Ναι, είναι αν και σκηνοθέτης. Ναι. Ο οποίος Γιάννης, τι να πω, δεν είναι ερασιτέχνης, γιατί ο άνθρωπος έχει δουλέψει και με πολύ γνωστό ηθοποιό σκηνοθέτη. Δεν θα πω όνομα, Μαρίνα, δεν επιτρέπεται, το ξέρουμε αυτό, αλλή μόνο. Είναι καταπληκτικός και στις υποβρύχιες λήψεις και όχι μόνο, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για υποβρύχια λήψη. Μην το λες. Δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις. ναι, γιατί κάτι θα ετοιμάσουν. Ναι, γιατί Φολέγανδρος όμως, να τώρα είδες, δεν με αφήνεις. Η Φολέγανδρος δεν είναι μόνο το υπέργειο, ό,τι βλέπετε από πάνω. Είναι και το υποθαλάσσιο. Και εκεί έχουμε την τύχη να έχουμε τον Γιάννη. Ωραία, θα μας φέρει βιντεάκι από το Χατζηδημητρίου. Ναι, θα του πούμε πώς να κάνει τις διακοπές και θα φέρει να μας δείξει. Θα κάνει υποβρύχες λήψεις και κάτι μπορεί να κάνουν και με τον Μάριο το Μαζούρεξ αυτό. Θα δούμε γιατί έχουμε πράγματα. Και υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, τον οποίο θέλουμε να φέρουμε στη Φολέγανδρο, όχι μόνο για καταδύσεις και για άλλα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ο καταδυτικός και όλα αυτά, αλλά είναι κι άλλα, κι άλλα. Και από το εξωτερικό. Λοιπόν. Κλείνοντας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες, σε όλες τις μανούλες. Να είστε γερές, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας και να χαίρεστε και εσείς τα παιδάκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε τις μανάδες όλου του κόσμου, γιατί δίνουν τη συνέχεια στον κόσμο μας με τα παιδιά τους, αλλά περισσότερο ευχαριστούμε τις μαμάδες. Όπως είναι, δεν θα πω Ελληνίδες, γιατί καλές μανάδες υπάρχουν δεν παντού. Για την όχι. Την Ελληνίδα μάνα στην ιστορία. Αλλά την Ελληνίδα μάνα στην ιστορία, λοιπόν, η Ελληνίδα μάνα στην ιστορία, έτσι να το πω λίγο συνοπτικά να το πούμε, δεν θεωρώ ότι χρήζει και ιδιαίτερη αναλύσεω. Η Ελληνίδα μάνα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν αυτό το οποίο είπαμε, μια ηρωίδα αγωνίστρια μάνα. Είτε ήταν η σπαρτιάτισσα μάνα του, είτε αν η επιτάς, είτε. Να πιάσω και από τη μητριαρχική κοινωνία, εκεί και αν. Ήταν η Αθηναία μάνα του οίκου, η οικονόμος του οίκου, είναι η, της κλασικής εποχής μετά και όλα αυτά, είναι ακόμα και η μάνα της ελληνιστικής εποχής, να χρειάζεται να πούμε για την Ολυμπιάδα, πριν έχουμε την Ολυμπιάδα και μετά προχωράει και στην ελληνιστική περίοδο, είναι και η μάνα
της Βυζαντινής περίοδου, ένα από τα κεφάλαια τα οποία δεν έχει συζητηθεί επαρκώς και εκεί έχουμε να πούμε πολλά, θα την δούμε την πορεία, αλλά θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε για το ρόλο της γυναίκας στις εποχές και τη θέση της γυναίκας στις εποχές, αλλά και ένας από τους ρόλους της ήταν και της μάνας. Ναι. Να περάσουμε, να φτάσουμε μετά στην Ελληνίδα μάνα της Τουρκοκρατίας. Και, και βέβαια τη Παλιγενεσία. Έτσι, μπράβο, την Ελληνίδα μάνα της Παλιγενεσίας της Επαναστάσεως. Έχει, όπως έχει αποτυπωθεί και από την λαϊκή μουσα στα κλέφτικα τραγούδια. Ναι, έτσι, μπράβο, που πάει στον αδερφό, τέλος πάντων, και στο παιδί της μάλλον, και πώς συμπαραστέκεται στο παιδί της. Να περάσουμε μετά από εκεί στην μάνα της, πριν από τα μικρά ασιατικά, την μάνα, την Ελληνίδα του, και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των Βαλκανικών και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τόσα χρόνια είχαν να βλέπουν τα παιδιά τους να πολεμάνε για τόσα χρόνια στο μέτωπο. Έχει να κάνει και μετά τα Μικρασία. Η μάνα της Μικρασίας και της προσφυγιάς γενικότερα, τη μάνα, και να το βγάλουμε και παραέξω γενικά, η μάνα πρόσφυγας από όπου και αν έρχεται. Η μάνα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, γυναίκες υπηρώτησες, ηρωίδες εκεί, ναι. Τι κουβάλισαν. Η μάνα και όχι μόνο. Ξενιτευόντουσαν στον εμφύλιο. Ναι. Οι μανάδες που έπρεπε να βλέπουν τα δυο τους παιδιά, και το ένα είναι στο ένα στρατόπεδο και το άλλο στο άλλο, να βλέπουν να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μετά το μάνα του πολέμου, τη μάνα που χαιρετούσε το παιδί. Της μετανάστευσης, έτσι, του μεταναστευτικού ρεύματος. Για μια καλύτερη τύχη. Ναι. Και ο... Και τη μάνα και μετά στη μεταπολίτευση και στη δικτατορία, και η μάνα της μεταπολίτευσης και η μάνα μέχρι σήμερα και η μάνα μέχρι αύριο. Η μάνα. Τι άλλο, δεν έχω να πω και πολλά άλλα, γιατί πολλά. Συγκινησιακά φορτισμένη. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας έχουμε τις μανανούλες μας πολλά χρόνια ακόμη. Και πριν κλείσουμε. Ευχαριστούμε. Και θα το δείτε αυτό και μέσα από την εκπομπή, γιατί τα κορίτσια ετοιμάζουν καταπληκτικά πράγματα στην κουζίνα της μαμάς Ειρήνης. Να μην περάσω σε άλλη εκπομπή, μην φανεί ότι είναι. Στην κουζίνα της και εδώ και στη Φολέγανδρο, νομίζω κάτι έχουμε πει. Και θα δούμε και τις σχέσεις της μάνας και της κόρης στις πραγματικές της διαστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Ήταν τιμή μας. Και το ότι ήρθατε. Ήταν ωραία συζήτηση. Σας κάναμε μια καλή συντροφιά. Μας ζητήσανε κάποιοι από τους τηλεθεατές να είμαστε πιο έντονες, πιο μαχητικές. Απόψε είμαστε πιο συναισθηματικές, αλλά έντονα συναισθηματικές. Πιο χαλαρές. Εμάς μας άρεσε. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Παρέα στο στούντιο. Ναι, είναι ωραία. Παρέα στο στούντιο. Στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μιχάλη, όπως και τώρα με την Ειρήνη. Τον Μιχάλη Πετρόπουλο. Περνάει ευχάριστα η ώρα και έγινε το. Ναι, αλλά παρέα στο στούντιο. Παρέα στο στούντιο όμως θα έχουμε και σε επόμενες εκπομπές και τι σας ετοιμά. Είχα σήμερα ένα τηλεφώνημα. Παρασκευή, ποιος θα έχουμε. Δεν μπορώ να το πω. Δεν θα το πούμε. Όχι. Και μπορεί και. Την παράλληλη να δεις τι έχω. Δεν έχω προλάβει να την ενημερώσω καν για επόμενο καλεσμένο, ο οποίος με τα χαράς αποδέχτηκε την πρόσκληση και με πήρε τηλέφωνο σήμερα και μου. Δεν θα το πω, δεν θα το πω. Όχι, όχι. Νομίζω όμως την άλλη Παρασκευή υπάρχει με μεγάλη πιθανότητα Μιχάλη Πετρόπουλη να είσαι εδώ μαζί μας. Και θα είναι χαρά μας, γιατί έχουμε. Σε περιμένουμε, έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν τα τελειώσαμε. Κι άλλα αυγά να σπάσουμε. Ναι, πρέπει να σπάσουμε αυγά. Ναι. Έχουμε είναι χρόνο. Τον Μιχάλη, οπότε τον πετυχαίνουμε και έρχεται, θα έρθει για τις εκλογές να ψηφίσει, θα τον δείξουμε. Ναι, αλλά όχι ανεφλόγου και ουσίας, πάντα με λόγο και με ουσία και με νόημα. Μιχάλης είναι χυμαρός. Ο Μιχάλης δεν είναι χυμαρόδης, ναι. Να μιλήσουμε και για έναν μπαμπά απόψε. Έναν μπαμπά, ο οποίος όμως, να, αυτό που είπα πριν, το οποίο είπα πριν, ρόλος. Είναι και μαμά. Και είναι και μαμά και μπαμπάς μαζί και για τα παιδιά, τους μαθητές του. Είναι αυτό το οποίο είπα πριν. Και βέβαια και τα δικά του παιδιά, γιατί λειτουργεί και ως μαμά. Μια χαρά έχουν τα παιδιά του μαμά. Απλώς εκείνος είναι αυτός ο μπαμπάς του σήμερα. Ναι. Στην γιορτή του πατέρα θα πούμε και θα κάνουμε για τους μπαμπάδες. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε Ειρήνη. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Καλά. Ευχαριστώ.